Καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο στο κανάλι μου. Τι μου κάνετε βρε αγάπες μου, πώς περνάτε? Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά. Έχει μια καταπληκτική μέρα έξω και γενικά έχω ξυπνήσει με πολύ μεγάλη διάθεση να ασχοληθώ με το σπίτι μου, να διακοσμήσω, να φτιάξω έτσι κάποια πραγματάκια που θέλω για να γίνει λίγο πιο όμορφο. Και έτσι λοιπόν σήμερα έχουμε τέτοιο βίντεο. Ξέρετε πόσο πολύ μου αρέσουν, ξέρω και εγώ πόσο πολύ αρέσουν σε εσάς. Είναι κάποιες αγορές που έχω κάνει το τελευταίο διάστημα από Jumbo, Vico και θέλω να σας τα δείξω όλα. Είναι πολύ οικονομικά, τα περισσότερα είναι όλα οικονομικά πραγματάκια. Είναι και ακόμα κάποια πραγματάκια που έχω και θέλω να οργανώσω κάποιους μικρούς χώρους στο σπίτι μου, αλλά θα σας τα δείξω όλα στην πορεία. Σε αυτό εδώ το σημείο πριν αρχίσει το βίντεό μας θέλω να σας θυμίσω την εγγραφή σας, το like σας, το σχόλιο σας, γενικά ό,τι θέλετε να μου αφήσετε από κάτω να τα πούμε, να συζητήσουμε γενικά τα πραγματάκια μας όπως κάνουμε κάθε φορά που ξέρετε πόσο πολύ μου αρέσει όλη αυτή η αλληλεπίδραση που έχουμε. Πάμε λοιπόν να αρχίσουμε αυτό το βιντεάκι τώρα και να ξεκινήσω. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τα πρώτα πραγματάκια που πήρα. Παιδιά, που είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτήν εδώ την αγορά μου. Είναι αυτά εδώ, τα Pampa Grass. Να σας πω ότι έψαχνα πολύ καιρό να βρω Pampa Grass, αλλά δεν ήθελα να δώσω και πάρα πολύ πολλά λεφτά. Τα θέλω για συγκεκριμένο χώρο πάνω στο δωμάτιό μου, στο μποντουάρ μου. Λοιπόν, και είναι δύο από αυτό εδώ το χρωματάκι. Και άλλα δύο λευκά. Θα σας δείξω πρώτα τα πραγματάκια από το Jumbo και μετά θα πάμε στο Vico για να σας δείξω κιόλας αυτά εδώ για πού τα πήρα να τα βάλω μέσα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Πιστεύω ότι σαν τελικό αποτέλεσμα εκεί που θέλω να τα βάλω θα έχουν πάρα πολύ όμορφο αποτέλεσμα. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα πραγματάκια του Jumbo. Δεύτερη αγορά που έκανα για το μπουντουάρ μου πάνω είναι αυτό εδώ, δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε, είναι μια καρδιά και σε ξύλινη βάση, γράφει εδώ πάνω love και έχει αυτά εδώ για να μπορώ να κρεμάω πάνω σκουλαρίκια, χρυσά, γενικά διάφορα πραγματάκια που έχω από αξεσουάρ. Έχει και αυτό εδώ το πολύ όμορφο που είναι έτσι σαν δαντελίτσα για να μπορώ και εδώ να βάζω ακόμα τα σκουλαρικάκια μου τα πιο μικρά για να μην τα χάνω και να μπορώ να έχω εύκολα πρόσβαση σε αυτά. Πάρα πολύ μου άρεσε, νομίζω ότι θα ταιριάξει πάρα πολύ. Να σας πω ότι αυτό το χρυσό εδώ το μάτι είναι ακριβώς η ίδια απόχρωση με τα αξεσουάρ που έχω επιλέξει να έχω πάνω στο μπουντουάρ μου, οπότε και γι' αυτό εδώ από το Jumbo είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για την αγορά αυτή. Επόμενο τώρα πραγματάκι από Jumbo, πήρα αυτό εδώ το ραφάκι, είμαι σίγουρη ότι πάρα πολλές το έχετε δει, υπάρχει σε πάρα πολλά σπίτια. Είναι με το ξύλο αυτό εδώ το φυσικό, έχει τρία ραφάκια, είναι μικρούτσικο, δηλαδή όπως βλέπετε δεν είναι πολύ μεγάλο. Έχει αυτά εδώ για να μπορεί να καρφωθεί στον τοίχο, εγώ όμως δεν θέλω να το καρφώσω στον τοίχο, θέλω να το βάλω πάνω στο πλυντήριό μου, εκεί που έχω και κάτι πετσέτες, για να μπορώ να βάζω πάνω τις καθημερινές μου κρέμες και γενικά τα πραγματάκια που χρησιμοποιώ ένα διάστημα καθημερινά. Αυτό εδώ λοιπόν. Και για αυτήν εδώ την αγορά, το σκεφτόμουν πάρα πολύ καιρό πώς θα το κάνω να οργανώσω λίγο τα καλλιτικά μου τα καθημερινά, όχι τα καλλιτικά μου, τα προϊόντα περιποίησής μου τα καθημερινά και σκέφτηκα ότι αυτό θα είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα και θα το δούμε και μετά μαζί πώς θα είναι το αποτέλεσμα, γιατί εγώ ξέρετε πολλά σκέφτομαι ότι θα τα κάνω έτσι και τελικά βλέπω ότι πάνω στην πράξη δεν είναι αυτό που φανταζόμουν και τα αλλάζω. Λοιπόν, πάλι από Jumbo. Πού να πάω, πού να σας πάω. Α, θα σας πάω σε αυτά εδώ, τα καταπληκτικά. Παιδιά, θέλω να τα δείτε. Είναι απίστευτα. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι για το αλάτι και αυτό είναι για το πιπέρι. Εννοείται ότι αυτά εδώ δεν θα τα έχω στην καθημερινή, για καθημερινή χρήση. Όμως, αν έρθει κάποιος στο σπίτι, αν έχω αύριο, μεθαύριο, κάποιο τραπέζι, τελειώνοντας όλο αυτό που περνάμε, και θέλω έτσι να είναι λίγο το τραπέζι μου πιο περιποιημένο, νομίζω ότι είναι πολύ όμορφα και δίνουν μια πολύ ωραία νότα έτσι προσεγμένη στο χώρο. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Όπως βλέπετε είναι άσπρα και με χρυσές λεπτομέρειες. Τα έχω λατρέψει παιδιά τα συγκεκριμένα, μ' αρέσουν τρομερά, πραγματικά πολύ όμορφα.
Και επίσης να σας πω ότι, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πόσο τα πήρα από το τζάμπο, όμως τα είχα δει σε ένα μαγαζί πολύ γνωστή αλυσίδα, έτσι με πολύ ωραία πραγματάκια για το σπίτι, παιδιά, και το κάθε ένα έχει 25 ευρώ αυτό εδώ το πραγματάκι. Εγώ τα βρήκα και νομίζω ότι και για τα δύο δεν πρέπει να έδωσα 4 ευρώ μαζί. Καταπληκτική, παιδιά, αγορά, τη χάρηκα, την κατευχαριστήθηκα. Λοιπόν, πάμε τώρα να σας πω αυτό εδώ γιατί το πήρα. Καταρχήν να σας πω ότι σε αυτό εδώ μπορεί να βάλεις μέσα τα πάντα. Είναι ένα ξύλινο κουτί, γράφει πάνω home, έχει αυτή τη διάφανη, έχει αυτή τη διαφάνεια για να βλέπεις μέσα τι έχεις. Γενικά ταιριάζει στην κουζίνα μου πάνω, είναι τα χρώματα που έχω επιλέξει για να έχω στην κουζίνα μου. Όπως σας έχω πει, πίνω αρκετές φορές τσάι κατά τη διάρκεια της ημέρας, γιατί προσπαθώ να κόψω τον καφέ, προσπαθώ να κόψω την Coca-Cola. Και θέλω όμως κάτι να τα αντικαταστήσω και να πίνω, και πίνω αρκετές φορές τσάι. Δεν είχα μέχρι τώρα κάποια συγκεκριμένη θέση για να βάζω τα φακελάκια μου. Και σκέφτηκα ότι αγοράζοντας αυτό εδώ θα μπορώ και να τα διαχωρίζω, αλλά και να τα βάζω μέσα και να τα έχω όμορφα πάνω στην κουζίνα και τακτοποιημένα. Και νομίζω ότι πολύ καλά έκανα, γιατί είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κουτί. Πιστεύω ότι θα βρω χώρο να το χωρέσω πάνω στον πάγκο της κουζίνας. Αν δεν το χωρέσω όμως δεν με πειράζει. Θα το βάλω σε ένα ντουλάπι και απλά θα μπορώ να το βγάζω. Λοιπόν, ακόμα από το τζάμπο. Επόμενη μάλλον αγορά από το τζάμπο. Τέλειο. Είναι αυτό εδώ. Νομίζω ότι δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να το πιάσει η κάμερα το πόσο όμορφο είναι. Αν το ανάψεις βράδυ φωτίζει κιόλας τον υπόλοιπο χώρο ή τον τοίχο δίπλα του. Είναι αυτή εδώ η μπάλα. Μ' άρεσε πάρα πολύ μόλις την είδα και νομίζω ότι πάνω στο γραφείο μας θα ταιριάξει. Αυτό το καινούργιο που έχουμε φτιάξει θα ταιριάξει πάρα πολύ όμορφα. Βέβαια θα σας πω ότι την είδανε τα αγόρια και τη θέλουν μέσα στο δωμάτιό τους. Ο Μιχάλης μου λέει, επειδή τώρα στον νηπιαγωγείο κάνουν μάθημα για τη σελήνη, ότι αυτή εδώ είναι μια σελήνη. Δεν ξέρω, ίσως τη βάλουμε στο δωμάτιό τους, δεν θέλω να τους χαλάσω χατήρι, αλλά και να μην τη βάλουμε, ή στο δωμάτιό τους τελικά θα μπει, ή στο γραφείο που έχουμε φτιάξει. Όπου όμως και να μπει, μου αρέσει πάρα πολύ και γενικά χαίρομαι πολύ που την πήραμε. Λοιπόν, πάμε τώρα σε γλαστράκια. Τρία, παιδιά, γλαστράκια. Έχω ένα συγκεκριμένο χώρο στο σπίτι που θα σας τον δείξω μετά, στον οποίο ήθελα κάτι πάνω να βάλω, μου φαινόταν πολύ λευκό, πολύ άχαρο εκείνο το σημείο. Σκέφτηκα λοιπόν να πάρω τρία τέτοια γλαστράκια. Είναι από αυτό εδώ παχύφι, είναι ψεύτικο εννοείται, αλλά έχει ένα παχύφιτο μέσα ψεύτικο, με πολύ ωραία βοτσαλάκια από κάτω και ένα πολύ ωραίο πορσελάνινο, όχι, πύλινο θα το πεις, κασπό. Πάρα πολύ μου αρέσει και το μέγεθός του. Νομίζω ότι θα δώσει μια πολύ ωραία νότα στο συγκεκριμένο σημείο που θα το βάλω, αλλά όπως σας είπα θα σας τα δείξω όλα κατά τη διάρκεια. Λοιπόν, επόμενο και τελευταίο πραγματάκι από το τζάμπο και μετά για να πάμε στο Βίκο, πήρα αυτόν εδώ τον Βούδα. Δεν ξέρω αν η κάμερα τον πιάνει. Είναι αυτός εδώ. Δεν ξέρω αν σας το έχω πει. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τέτοιο. Είναι ένα κερί με φυτίλια από πάνω κανονικά. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τέτοιου είδους αντικείμενα, όχι όμως για το σαλόνι μου, και αυτό είναι για το μπουντουάρ μου. Σκεφτόμουν ότι ήθελα να πάρω έναν βούδα που έχω δει στο ίντερνετ να υπάρχει, ο οποίος είναι μηχάνημα που βγάζει έτσι άρωμα, αλλά δεν τον παράγγειλα, ήταν και λίγο τσιμπημένη τιμή και πήρα από κάτω αυτή τη βάση που έχει ήδη λερωθεί εδώ όπως βλέπετε, για να μπορώ να τον βάζω. Γιατί ήθελα, έτσι νόμιζα ότι θα μου ταιριάξει πολύ καλύτερα. Αυτή τη βάση βέβαια μπορώ να τη χρησιμοποιήσω και μόνη της. Να βάλω οποιοδήποτε κερί θέλω πάνω και να μην φοβάμαι μην μου στάξει. Γιατί το βούδα δεν έχω σκοπό να τον ανοίξω. Αυτός λοιπόν ο βούδας. Πολύ μ' αρέσει. Και πάμε τώρα να σας δείξω τα πραγματάκια που πήρα από Βίκο. Αρχικά να πάμε στο αγαπημένο μου, παιδιά, από όλα. Είναι αυτό το βάζο. Είναι ένα πύλινο βάζο που έχει εδώ στο λευκό του, κάνει και αρκετά χρυσό και από κάτω χρυσό πάλι. Αυτό εδώ το πήρα για το μπουντουάρ μου, για να μπορέσω να βάλω από πάνω τα τύπου pampagras που έχω πάρει. Θα τα βάλω όλα και θα σας το δείξω όλο μαζί ολοκληρωμένο πώς έχει γίνει. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό εδώ. Και επόμενο πραγματάκι πάλι από Βίκο.
πήρα αυτούς εδώ, τους τρεις ελέφαντες. Μ' αρέσουν πάρα πάρα πολύ οι ελέφαντες. Είναι τρία διαφορετικά μεγέθη. Οικογένεια θα το λέει κανείς. Είναι ο μικρούλης και ένας αρκετά πιο μεγάλος ελέφαντας. Και αυτά εδώ, παιδιά, τα πήρα για συγκεκριμένο χώρο. Βασικά είναι ένας χώρος στο σπίτι που θέλω να κρύψω από πίσω κάτι καλώδια και κάποιες μπρίζες, και σκέφτηκα ότι αν πάρω ελέφαντες, βασικά σκέφτηκα αν πάρω το συγκεκριμένο διακοσμητικό, νομίζω θα κρυφτεί τέλεια και θα είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Αυτές λοιπόν ήταν οι αγορές. Θέλω τώρα να πάμε μαζί να δούμε το τελικό αποτέλεσμα, πώς θα είναι και πώς θα δείξουν όλα αυτά στο χώρο μου. Μην ξεχάσετε, αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, να μου αφήσετε από κάτω το like σας, το σχόλιο σας και εννοείται την εγγραφή σας. Ακολουθήστε με στο Instagram. Εμείς θα τα πούμε πάρα πάρα πολύ σύντομα με ένα νέο βίντεο και σας αφήνω τώρα να δείτε όλο το τελικό αποτέλεσμα, να το φτιάξουμε μαζί και να δούμε πώς θα είναι.